Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, ανεξάρτητο βουλευτή και άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά την οικονομία και κάνει πάντα πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις και από το βήμα της Βουλής και όχι μόνο. Καλό μεσημέρι, κύριε Θεοχάρη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε. Μια χαρά, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό που ρωτάμε όλοι σήμερα είναι τον πήχη, γιατί η κυβέρνηση τον έχει ανεβάσει αρκετά σε σχέση με το Eurogroup και το μεγάλο θέμα της διαχείρισης του ελληνικού χρέους. Νομίζω καιρός να γυρίσουμε στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει δυνατότητα για να βρεθεί συμφωνία αυτή τη στιγμή. Θα αξιοποιηθεί η συζήτηση και στο Euroworking Group και στο Eurogroup για να πλησιάσουν πιο κοντά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την Γερμανία. Αλλά δεδομένου ότι τα τεχνικά σημεία της συμφωνίας, δηλαδή τα λεγόμενα προαπαιτούμενα, τα 147 αυτά προαπαιτούμενα που έπρεπε να έχει ολοκληρώσει η κυβέρνηση, δεν έχουν ολοκληρωθεί και θα πάρουν ίσως καμιά δεκαριά μέρες, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο να ψηφίσουν από τη Βουλή, είναι και ορισμένα πράγματα που είναι κάποιες υπουργικές αποφάσεις. Συνεπώς, όσο αυτό γίνεται και ολοκληρώνεται, νομίζω οι συζητήσεις, είτε δημόσια όπως είναι στο Eurogroup, είτε στο background, θα συνεχίζουν. Και πιστεύω ενδεχομένως με όριο το επόμενο Eurogroup, το 15 Ιουνίου, να βρεθεί η λύση. Να βρεθεί λύση ως προς την διαγραφή ή στο τι θα γίνει μετά το 18 και την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος? Ίσως καλό είναι να τα ξεκαθαρίσουμε και αυτά. Καταρχήν, διαγραφή δεν τίθεται κανένα θέμα. Διαγραφή δεν μιλάει πια ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μιλούσε πριν το 2014 για διαγραφή του χρέους. Αυτό έχει πια κλειδώσει, το έχει συνυπογράψει η κυβέρνηση από τον περασμένο Μάιο. Δεν συζητάμε καν για διαγραφή. Αν θέλετε, η ικανότητα της κυβέρνησης να περνάει τόσο σκληρά δημοσιονομικά μέτρα έχει καταστήσει τη διαγραφή μη αναγκαία. Ακριβώς αυτός ήταν ο ρόλος με τον οποίο έχει παίξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα, μιλάμε για την περιγραφή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, δηλαδή αυτά που θα γίνουν από το 18 και μετά, αλλά πρέπει να περιγραφούν από τώρα ώστε να πιστεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι υπάρχουν, ακριβώς, και ότι υπάρχουν ισχυρές δεσμεύσεις γραπτές της Γερμανίας και ότι δεν θα υπαναχωρήσει όταν φτάσει στο 18. Αυτό φυσικά το θέλουμε και εμείς. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει η λεγόμενη συμφωνία. Ακόμα ο κύριος Σόιμπλε, για λόγους πιστεύω προεκλογικούς, είναι πιο σκληρός από ό,τι τον ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω θα το συνεχίσει μέχρι να φτάσει η κατάλληλη στιγμή για να κλείσει τη συμφωνία πακέτο. Κύριε Θεοχάρη, οι εκλογές πάνε πιο μετά, οπότε έχετε και εσείς περισσότερο χρόνο να σκεφτείτε έτσι γενικότερα την προσωπική σας παρουσία στην πολιτική σκηνή. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτό το διάστημα τις ζυμώσεις που γίνονται στο πεδίο της κεντροαριστεράς, αν εσάς υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα σας ενδιέφερε να εμπλακείτε με τον άλλο τρόπο σε ένα τέτοιο σχήμα ή εάν θα ακολουθήσετε διαφορετικό δρόμο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εάν βλέπετε τον εαυτό σας πιο κοντά, ας πούμε, στη ρητορική, για να μην παρεξηγηθούμε, του κυρίου Μητσοτάκη. Καταρχήν, για να μπορέσει κάποιος και απλός πολίτης να ψηφίσει, αλλά και σαν και εμένα να συνταχθεί, να συνεννοηθεί με κάποιο πολιτικό σχηματισμό, πρέπει να πάθουν μια σειρά από προϋποθέσεις. Οφείλω να σας πω ότι απογοητεύτηκα πάρα πολύ από την τριήμερη συζήτηση που έγινε στο Βουλή. Ήμουν ο μόνος βουλευτής ο οποίος σηκώθηκε και είπε ότι τα αντίμετρα είναι χειρότερα από τα μέτρα. Όλοι ναι, και έκανε εντύπωση αυτή η επισήμανσή σας. Ακριβώς, στον βαθμό του λαϊκισμού, όλοι λέγανε πώς θα ψηφίσουμε τα αντίμετρα και θα αφήσουμε τα μέτρα. Αλλά μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό λιγάκι? Βεβαίως. Πρέπει να το καταλάβει και ο ελληνικός λαός και μου δίνετε την ευκαιρία να το ξαναπώ, ότι αυτή τη στιγμή τα μέτρα, είτε λόγω της ιδεολειψίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είτε γιατί στην πραγματικότητα, εφόσον φτωχοποιήσαμε τη μεσαία τάξη και για 2 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα για να αποκαταστήσει τα εισοδήματα, αναγκαστικά με τη φτωχοποίηση θα κατέβει και το αφορολόγητο. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι αυτά, έστω μετά από 8 χρόνια, αυτό το αίμα και η σάρκα του ελληνικού λαού που του ζητάει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ να δώσει, να μην σπαταληθεί, να μην πάει χαμένη. Και ακριβώς αυτό είναι που κάνει με τα αντίμετρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Με την παλιοκομματική λογική, το σπάει σε μικρά κομματάκια, δίνει κάτι στη μία κοινωνική ομάδα, κάτι στην επόμενη. Ενώ θα έπρεπε να μειώσει άμεσα τις ασφαλιστικές εισφορές, να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές και έτσι να δώσει το επενδυτικό σοκ ώστε να συντηρήσουμε τους φτωχούς, τους ανέργους, τους νέους, δίνοντας εισοδήματα και όχι επιδόματα. Δίνοντας επιδόματα, πάμε σε μια αδιέξοδη κοινωνικά πολιτική.
Αυτό λοιπόν δεν το είδα πουθενά, για να ξαναγυρίσω στο αρχικό ερώτημα, από κανέναν. Δεν είδα κανέναν να στελιτεύει άρθρα όπως το 55, τα οποία ξέρετε ότι δημιουργούν προβλήματα σε σχέση με τη διαφάνεια. Δεν είδα δηλαδή τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να σταματήσει ο λαϊκισμός από την πλευρά και της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Και τέλος, στην ψήφιση δεν είδα για παράδειγμα κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να ψηφίζει τους νόμους για την αυστηροποίηση του ελέγχου των χρημάτων που πάνε στα κόμματα. Δηλαδή αν δεν πιστεύουν ούτε σε αυτό το ελάχιστο, τότε νομίζω πάμε προς τα πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα κατά την άποψή μου δεν υπάρχουν εκείνες οι προϋποθέσεις για να γυρίσουμε σελίδα. Ακολουθούμε τα ίδια χνάρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει πια ένα πρόσωπο το οποίο είναι ίδιο, σαν να ήταν βγαλμένο από τα σπλάχνα της μεταπολίτευσης. Και δυστυχώς ο ελληνικός λαός θα περιμένει ακόμα πολύ για να δει κάτι διαφορετικό. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ομιλία. Εγώ ευχαριστώ.